Κύριε Κουτσελίνη, καλώς σας απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, από σήμερα 20 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος, αυτό το κάλεσμα σε καταναλωτές για μποϊκοτάζ σε συγκεκριμένα μάλιστα σούπερ μάρκετ, τα οποία δεν έχουν επιλέγει τυχαία. Ακριβώς, όπως γνωρίζετε, έχουμε πάρα πολλά χρόνια πραγματικά ενώσει καταναλωτών να κηρύξουμε κάποιο είδους μποϊκοτάζ. Πραγματικά πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Αυτό η αφορμή λοιπόν ήταν το ότι πρέπει πριν να κάνουμε μια τέτοια κίνηση να είναι τεκμηριωμένη καταρχήν, να βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, έτσι ώστε να μην υπάρχει αμφισβήτηση από οπουδήποτε ότι γίνεται για το καλό των καταναλωτών και όχι για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Η αφορμή δόθηκε λοιπόν μέσα σε αυτό το κλίμα των τελευταίων μηνών, όπως ξέρετε, της ακρίβειας, των ανατιμήσεων, της εσχροκέρδειας που λέμε εμείς, από διάφορες επιχειρήσεις, όχι μόνο από σούπερ μάρκετ. Ήρθε λοιπόν η ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο μέσα από ελέγχους βρήκε ότι σε 4 συγκεκριμένα μάρκετ υπήρχαν παρατυπίες και παρανομίες, υπήρχε μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους από ό,τι έπρεπε να είναι το νόμιμο, υπήρχαν άλλες τιμές στο ράφι και άλλες στο ταμείο, πράγματα τα οποία μας καταγγέλουν εμάς καθημερινά οι καταναλωτές. Εσείς το λέτε για πολύ καιρό τώρα, επιμένετε ως ενός καταναλωτών, γιατί αυτές τις καταγγελίες δέχεστε και βροχή, επιμένετε και λέτε υπάρχουν φαινόμενα σχροκέρδειας. Όμως τώρα εδώ ήρθαν να επιβεβαιώσουν αυτά τα φαινόμενα οι έλεγχοι. Έχετε και την επιβεβαίωση των καταγγελιών που δέχεστε. Ακριβώς. Απλώς έλεγα ότι δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτά τα μάρκετ και δεν είναι μόνο αυτές οι επιχειρήσεις, σύμφωνα τουλάχιστον με τις καταγγελίες που έχουμε εμείς. Ευτυχώς με την πίεση των ενώσεων καταναλωτών πριν κάποια χρόνια ψηφίστηκε η διάταξη που λέει ότι όταν κάποιες επιχειρήσεις παρανομούν και μάλιστα είναι υπότροπες, δηλαδή όχι μόνο για μία φορά, αλλά και το ύψος των προστήμων που επιβάλλονται είναι πάνω από ένα ορισμένο όριο, υποχρεώνεται η πολιτεία να δημοσιοποιεί τα ονόματά τους για την προστασία των καταναλωτών. Και όπως και έγινε. Και τώρα, και με βάση αυτή τη δημοσιοποίηση λοιπόν, έχουμε και εμείς κάθε δικαίωμα σαν καταναλωτές να κηρύξουμε αυτό το μποϊκοτάζ που προκήρυξε το ΚΕΠΚΑ, το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, και βέβαια συμφωνήσαμε και συνεργαζόμαστε και εμείς για την επιτυχία αυτού του μποϊκοτάζ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι καταναλωτές που έχουμε υποστεί τους τελευταίους μήνες τεράστιες αυξήσεις αδικαιολόγητες σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, χωρίς να έχουμε καμία ευκαιρία ή δυνατότητα να αντιδράσουμε σε όλα αυτά τα πράγματα, έχουμε τώρα την ευκαιρία να δείξουμε τη δύναμή μας. Και η δύναμή μας είναι η αποχή από επιχειρήσεις και οποιονδήποτε αποδεδειγμένα πλέον, όπως φαίνεται, κερδοσκοπεί σε βάρος μας. Αυτό θέλουμε τώρα. Δηλαδή δεν ψωνίζουν, δεν πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ, δεν ψωνίζουν για συγκεκριμένες ημέρες οι καταναλωτές, και φυσικά αυτά μπορούν να τα πληροφορηθούν και από τις ιστοσελίδες. Έχετε αναρτήσει και όλες τις λεπτομέρειες από ποια και για πόσες μέρες, γιατί η διάρκεια αλλάζει. Και στον τύπο γενικά, αν γράψει κάποιος μποϊκοτάζ στα σούπερ μάρκετ, θα βρει λοιπόν ότι σε ποια συγκεκριμένα μάρκετ και για ποιες μέρες, γιατί δεν είναι για όλα τα μάρκετ οι ίδιες μέρες, είναι ανάλογα με τα πρόστιμα και το βάρος των κυρώσεων που είχαν από το ανάλογα με τα πρόστιμα, ναι, και την παράβαση που είχαν, δηλαδή το πόσο σοβαρό ήταν. Εκείνο που ζητάμε λοιπόν είναι να δείξουν πραγματικά οι καταναλωτές τη δύναμή τους. Έχουν δύναμη και η δύναμη της αγοραστικής αποχής από συγκεκριμένα μάρκετ είναι δύναμη. Μόνο έτσι μπορούμε να επιβάλλουμε το να ρίξουν, να συμμορφωθούν τα μάρκετ, να μην κερδοσκοπούν, να μην σκορκερδούν, να ρίξουν τις τιμές, να μην κοροϊδεύουν τους καταναλωτές.
Και όχι μόνο για τα συγκεκριμένα μάρκετ, το μήνυμα πρέπει να είναι τόσο δυνατό ώστε να το λάβουν, γιατί σας είπα δεν είναι μόνο αυτά που πιάστηκαν από τους ελέγχους, είναι και άλλα μάρκετ και άλλες επιχειρήσεις. Πρέπει να πάει ένα μήνυμα δυνατό ότι όποιος καταφέρει σε τέτοιες μεθόδους θα βρει απέναντί τους τη δύναμη του καταναλωτή. Γιατί είναι η μόνη δυνατότητα που έχουμε και η μόνη ευκαιρία να αντιδράσουμε σε όλο αυτό το κυκαιώνα των αυξήσεων και των ανατιμήσεων που συμβαίνουν τις τελευταίες μήνες. Και πολλές από αυτές, όπως είπαμε, είναι αδικαιολόγητες και ειδικά σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα και όλα αυτά. Κύριε Κουτσελίνη, εσείς πώς τελικά μπορείτε να ξέρετε αν ήταν δυνατό το μήνυμα ή όχι των καταναλωτών? Με βάση τι στοιχεία έχετε στο τέλος και λέτε ναι, πέτυχε αυτή η πρωτοβουλία, πέτυχε αυτό το μέτρο? Λοιπόν, δεν χρειάζεται, είναι δύσκολο να το ξέρουμε εμείς, αλλά δεν χρειάζεται κιόλας να το ξέρουμε. Φτάνει που θα το ξέρουν τα ίδια τα μάτια. Αυτός είναι ο στόχος. Άλιστα. Να υπάρξει μια μείωση του τζίρο αυτών των μάρκετ της τάξης του 20, του 30, του 40%, έτσι ώστε να κινητοποιηθούν και να αποφασίσουν ότι πρέπει να αλλάξουν τακτική και πολιτική όσον αφορά τις αυξήσεις και τις ανατιμήσεις, ναι, τις οποίες μην ξεχνάμε, είχαμε και τις περίφημες μειώσεις της συσκευασίας, που δεν είναι μόνο στις επιχειρήσεις που το κάνουν αυτό, είναι και τα ίδια τα μάρκετ στα δικά τους προϊόντα, δηλαδή στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, όπου ακολουθούσαν αυτή την πολιτική. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μας το πει κανένα υπουργείο και κανένας έλεγχος. Είναι αυτό που βλέπουμε καθημερινά όλοι οι καταναλωτές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Δεν προλαβαίνουμε να καταγράφουμε τις τιμές. Κάθε εβδομάδα αλλάζουν οι ταμπελίτσες. Είχαμε καταγγελίες. Άλλη τιμή έχει στο ένα ράφι, άλλη τιμή σε ένα ράφι προσφορών. Και στο ταμείο τυπάνε την υψηλότερη τιμή. Δηλαδή δεν είναι πράγματα τα οποία είναι άγνωστα. Όλοι το βλέπουν καθημερινά. Εμείς αυτό που λέμε τώρα είναι, αφού το βλέπουν και αφού μας στέλναν μηνύματα τόσο καιρό και μας λέγανε εσείς τι κάνετε και να στείλουν τώρα το δικό τους μήνυμα. Ορίστε τώρα, εμείς κάνουμε αυτή την κίνηση και καλούμε τον κόσμο να ακολουθήσει. Πραγματικά δεν είναι τίποτα για αυτό το διάστημα να απέχει από αυτά τα μάρκετ, να σπάει στο μάρκετ της γειτονιάς προσωρινά να ψωνίσει, ναι, δύο πράγματα για να περάσει αυτό το καιρό, για να πάει χειρό το μήνυμα. Αλλιώς είμαστε... θα είμαστε μόνο για να γκρινιάζουμε μετά. Ναι, είμαστε μόνο για να... Θα μας μένει γκρίνια. Τίποτα άλλο. Στην πράξη δεν κάνουμε τίποτα. Στο παρελθόν, αντίστοιχες πρωτοβουλίες που έχετε λάβει, έχει αποδειχθεί ότι έχει αποτέλεσμα? Γιατί το μποϊκοτάζ, τώρα πρέπει να πούμε, είναι ένα αυστηρό μέτρο προς τις επιχειρήσεις, έτσι. Είναι όμως ένας τρόπος των καταναλωτών, όπως λέτε τόση ώρα και περιγράφεται, να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα. Από παρελθόντα έτη, έχετε διαπιστώσει ότι μετράει αυτό τελικά? Κοιτάξτε, δεν έχουμε στην Ελλάδα δυστυχώς. Το προηγούμενο ήταν πριν από 10-12 χρόνια σε μια συγκεκριμένη γαλακτοβιομηχανία. Μάλιστα. Και είχε πράγματι αποδώσει, γιατί έριξε τις τιμές, αλλά έχουμε εμπειρία από την Ευρωπαϊκή, από την Ευρώπη, όπου οι καταναλωτικές οργανώσεις βέβαια είναι πολύ πιο δυνατές, ο κόσμος είναι πιο πειθαρχημένος, και εκεί πραγματικά όταν είχαμε κάποιες υπερβολικές αυξήσεις σε ένα είδος ή σε κάποιες επιχειρήσεις κλπ, οι καταναλωτές επέβαλαν με τον μποϊκοτάζ τη μείωση των τιμών. Και μην ξεχνάμε ότι ο νόμος ελεύθερης αγοράς είναι προσφορά και ζήτηση. Mm-hmm. Είναι σίγουρο όταν θα μειώνεται η ζήτηση, όταν μειώνεται η ζήτηση σε ένα προϊόν, θα πέσουν αναγκαστικά και οι τιμές. Δεν έχουμε άλλη διέξοδο. Αυτό είναι το όπλο μας και αυτό πρέπει να το κάνουμε με όποια ευκαιρία μας δίνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουτσελίνη. Ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.